Δήμαρχο Γλυφάδας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Γιώργο Παπανικολάου, που είναι εδώ στη σύνδεσή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα. Και χαιρόμαστε για δύο λόγους. Γιατί η αφορμή της σύνδεσης ήταν και χθες. Γιατί ακούσαμε και εμείς και από τον Πρωθυπουργό ότι εδώ πέρα γίνεται δουλειά με τα σχολεία. Αλλά από την άλλη, εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω εργοτάξιο στην πλάτη σας, κύριε Δήμαρχε. Όλα αυτά τα χρόνια καταθέτουμε ψυχή και όλο μας τον εαυτό για να αναβαθμίσουμε όλες τις υποδομές για τα παιδιά μας, πρώτα απ' όλα τα σχολεία μας, αλλά και τους χώρους που αθλούνται τα παιδιά και παίζουν τα παιδιά. Mm-hmm. Είχαμε την τιμή και τη χαρά χθες να υποδεχθούμε τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πιερακάκη, στην πόλη μας, στο δεύτερο δημοτικό σχολείο, που και εκεί κάνουμε ό,τι σε όλα τα σχολεία. Προσπαθούμε δηλαδή να τα συντηρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να τα αναβαθμίζουμε κάθε χρόνο. Κύριε Δήμαρχε, να ξεκαθαρίσουμε ότι είστε κομβικοί όλοι οι δήμαρχοι και οι δήμοι σε σχέση με τα κτίρια, έτσι. Είναι, ενώ τα σχολικά κτίρια. Ακριβώς. Ναι, γιατί λέμε Υπουργείο Παιδείας. Εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, ναι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Εδώ και πολλά χρόνια έχει μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα για την φροντίδα των σχολικών εγκαταστάσεων στους δήμους. Τα κτίρια ανήκουν στους δήμους. Δεν έχουμε τη λειτουργία που είχαμε παλιά με τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων, αν θυμάστε. Και η ευθύνη πλέον έχει περιέλθει πλήρως εμάς. Ό,τι συμβαίνει στα σχολικά κτίρια πρέπει να τα διαχειριζόμαστε εμείς. Όσο μιλάτε, εμείς βλέπουμε μακέτες. Αλλά από ό,τι φαίνεται μακέτες, θα μας πείτε και το χρονοδιάγραμμα. Ναι, για να δούμε τι είναι αυτό. Ακριβώς αυτό που λέτε, τι είναι αυτό που ετοιμάζεται. Και βλέπουμε τώρα εμείς την πλάτη σας. Ανοίξε λίγο και η κάμερα. Να βλέπουμε και τον κύριο Πιερακάκη. Ήσταν εκεί χθες μαζί, από ό,τι καταλαβαίνουμε, μετά τον αγιασμό ή πριν, δεν ξέρω. Τι σχολείο είναι αυτό που βρίσκεστε εκεί, κύριε Παπανικολάου? Αυτό σας έλεγα με την αφορμή της επίσκεψης εχθές για τον αγιασμό. Είχα την ευκαιρία να παρουσιάσουμε στον κύριο Πιερακάκη σημαντικές προσπάθειες που κάνουμε στην πόλη. Και αυτό που βλέπετε και βρισκόμαστε και τώρα εδώ είναι το μεγαλύτερο έργο που κάνουμε για τις σχολικές εγκαταστάσεις στην πόλη μας την περίοδο αυτή. Πρόκειται για ένα πρότυπο ειδικό σχολείο. Για ένα σχολείο δηλαδή που θα φιλοξενεί σε δύο χρόνια από τώρα, σε δύο χρόνια, το επαναλαμβάνω, δεσμευτήκαμε και χθες στον Υπουργό και στον Πρωθυπουργό, παιδιά με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, δηλαδή παιδιά που έχουν κάποιο αυτισμό, παιδιά που έχουν κάποια νοητική στέρηση, παιδιά που οι οικογένειές τους αναζητούν με πολλή αγωνία μια σωστή σχολική υποδομή για να τα υποδεχθεί, παιδιά που πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα στην εκπαίδευση όπως όλα τα παιδιά. Όλα τα παιδιά, χωρίς καμιά εξαίρεση, πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στη γνώση και στην σχολική στέγη. Άρα αυτό λοιπόν κάνουμε εδώ. Ότι θα είναι ένα πολύ σύγχρονο σχολείο, έτσι. Το είδαμε κιόλας και από τη μακέτα, με πολύ σύγχρονες υποδομές. Κάτι αρκετά πρωτοποριακό, που προφανώς θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτά τα παιδιά, όπως είπατε, για να μην έχουμε και παιδιά δύο ταχυτήτων. Έτσι ακριβώς, αν ρωτήσετε τους ειδικούς στο χώρο της ειδικής αγωγής, αλλά και τις οικογένειες, το αναμένουν με πολύ μεγάλη προσμονή και αγωνία το σχολείο αυτό και ευελπιστούμε ότι με αυτή την προσπάθεια θα αναβαθμίσουμε συνολικά την ποιότητα σε αυτούς τους είδους υποδομές, θα δημιουργήσουμε ένα θετικό παράδειγμα, ένα θετικό πρότυπο για αντίστοιχες προσπάθειες που πρέπει να γίνουν. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατομμυρίων, ένα έργο που χρηματοδοτείται πλήρως από ευρωπαϊκά κονδύλια. Και είναι σε πλήρη εξέλιξη τώρα οι κατασκευαστικές εργασίες και πολύ σύντομα θα έχουμε να παρουσιάσουμε ακόμη περισσότερα για την εξέλιξη. Πόσα παιδιά θα μπορούν να βρίσκονται και κάθε χρόνο, κύριε Δήμαρχε? Ξέρετε, στην ειδική αγωγή εξαρτάται και από την από το τι έχει το κάθε παιδί, από το τι ανάγκη έχει το κάθε παιδί. Υπολογίζουμε όμως ότι μεσοσταθμικά θα υποδεχόμαστε περίπου, εδώ θα είναι νηπιαγωγείο και δημοτικό, περίπου 100 παιδιά το χρόνο. 100 παιδιά το χρόνο. Και αυτό είναι σημαντικό κατ' εμέ, γιατί βλέπουμε μεγάλους χώρους, ειδικούς χώρους, σε σχέση με τον προγραμματισμό και τις μακέτες. Πολύ σύγχρονος, ναι, μα φαίνεται, εδώ φαίνεται σαν να είναι ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο τουλάχιστον, όπως προσπαθώ να καταλάβω πώς γύρισε η κάμερα. Ναι. Είναι πράγματι ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο εδώ. Είναι ένα σχολείο που πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερο από όλα τα σχολεία και θέλουμε να είναι καλύτερο από όλα τα σχολεία. Θα έχει και δικό του αμφιθέατρο, γιατί τα παιδιά που θα το χρησιμοποιούν πρέπει να είναι εξοικειωμένα με το χώρο, όπως μας λένε οι ειδικοί, για να μπορούν να παρουσιάζουν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητές τους και όλες τις προσπάθειες που κάνουν. Θα έχει επίσης υγρό στοιχείο, θα έχει μια πισίνα ειδικά διαμορφωμένη για αυτά τα παιδιά, για να κάνουν φυσιοθεραπείες, για να κάνουν άσκηση με το νερό. Το υγρό στοιχείο βοηθάει
πάρα πολύ τα παιδιά αυτά. Θα είναι ένα σχολείο το οποίο πιστεύουμε θα είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση. Και επαναλαμβάνω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που θα κατασκευάζετε αυτό το σχολείο εδώ στην πόλη μας. Θα ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι μετά και φυσικά και η κρατική αρρωγή και άλλοι δήμοι να ακολουθήσουν όλο αυτό που μας περιγράψετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Όσο πιο γρήγορα όλα αυτά που περιγράψατε. Σε δύο χρόνια θα είναι έτοιμο, είπε. Σε δύο χρόνια, αυτό λέω εγώ, όσο πιο γρήγορα. Θα πέσω από Παπα-Νικολάου, πάνω εκεί θα είναι. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Το Σεπτέμβριο του 26 θα έχει παιδιά το σχολείο. Μακάρι. Το Σεπτέμβριο του 26, μάλιστα. Να είστε καλά.